Κυρίες και κύριοι, για τεχνικούς λόγους υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της εκπομπής. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και από το βήμα της εκπομπής υπάρχει θέμα. Απόψε το βράδυ, βράδυ Μεγάλης Δευτέρας, θα σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται και με το Επιτάφιο Θρήνο. Θα λέει κανείς ότι αυτό είναι ο Επιτάφιος Θρήνος. Είναι αυτή η συγκλονιστική υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη. Οι γονείς των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους δεν κάνουν λόγο για δυστύχημα, αλλά μιλάνε για έγκλημα. Είναι μια ιστορία την οποία παρακολουθεί πάρα πολύ στενά, τη γνωρίζει και την αντικατανοεί και από νομικής πλευράς ένας έγκριτος ποινικολόγος, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Του ζήτησα να είναι και απόψε το βράδυ μαζί μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση στα πλαίσια αυτής εδώ της εκπομπής όλων αυτών που εξελίσσονται συνεχώς, καθημερινά, δομικά, με τη δικαιοσύνη να έχει ενεργοποιηθεί ως διαθαύματος και μάλιστα με την εισαγγελέα του Αριουπάγου, την κυρία Αδηλίνη, να διαμηνύει στην εισαγγελέα της Λάρισας να ερευνήσει κάθε καταγγελία των γονιών, των κηδεμόνων, των συγγενών, των θυμάτων αυτής της φοβερής υπόθεσης και μία εισαγγελέας να βρίσκεται πια ενώπιον του ελεγκτικού μηχανισμού του συστήματος δικαιοσύνης, διότι μηνυτήρια αναφορά κατά του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων υπουργών της κυβέρνησης την είχε θέσει στο αρχείο και δεν είχε ακολούθηση την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή στην πραγματικότητα να τη στείλει στη Βουλή. Καλησπέρα στον κύριο Κόκαλη, είναι μαζί μας μέσω του προγράμματος Skype. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση, γιατί καταλαβαίνω, κύριε Κόκαλη, και τις υποχρεώσεις σας και το χαρακτήρα των ημερών, κακά τα ψέματα. Καλησπέρα σας από την Κέρκυρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε σε αυτή την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εσείς το θέμα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Υπήρξατε μέλος της Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής στη Βουλή των Ελλήνων. Το κόμμα σας δεν κατέθεσε πόρισμα, λέγοντας ότι όλο αυτό το οποίο συνθέτει την εικόνα της Επιτροπής ήταν μια διαδικασία που δεν ήθελε να οδηγήσει σε συμπεράσματα και σε αποτελέσματα, καθώς δεν εκλήθησαν κρίσιμοι μάρτυρες με ευθύνη της πλειοψηφίας, δηλαδή των βουλευτών του κόμματος του κυβερνώντος, της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω όμως να σταθούμε σήμερα στα δεδομένα τα οποία πραγματικά μοιάζουν καταιγιστικά. Θέλω την εικόνα που έχετε σχηματίσει. Ακούστε, πριν ένα χρόνο αυτό το οποίο συνέβη συγκλώνησε το Πανελλήνιο και όχι μόνο, και όλο τον κόσμο. Ήταν και είναι αδιανόητο εν έτη 2023 δύο τρένα να κινούνται στην ίδια γραμμή. Την επόμενη μέρα, θέλω να θυμίσω λίγο στους τηλεθεατές σας, άρχισε στη δημόσια σφαίρα, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, το αφήγημα περί ανθρωπίνου λάθους. Εάν θυμάστε ότι πρόκειται... Ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός το είπε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Τότε βέβαια κανείς μας δεν είχε υποψιαστεί κάτι το διαφορετικό ή γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός αμέσως από την επόμενη μέρα έσπευσε να υιοθετήσει ότι πρόκειται αποκλειστικά για ένα ανθρώπινο λάθος. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος το αμφισβήτησε ήταν ο κύριος Γενιδούνιας, ο οποίος ότι οι συνομιλίες που ακούγονται στις τηλεοράσεις μεταξύ των μηχανοδηγών και του σταθμάρχη δεν είναι οι σωστές, είναι κοπτοραπτικοί. Δεν είναι η φωνή του Γιώργου, είπε, του αδικοχαμένου μηχανοδηγού αυτή η φωνή. Ένα χρόνο μετά αποκαλύπτεται ότι πράγματι αυτές οι συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την επόμενη μέρα από το έγκλημα ήταν κοπτοραπτική. Οι συνομιλίες αυτές δεν ήταν οι αυθεντικές.
οι συνομιλίες αυτές δεν απέδωσαν, δεν απέδιδαν τι πραγματικά έγινε εκείνο το βράδυ. Για τους τηλεθεατές που όμως... δεν το... Ζητάω συγγνώμη που σας διακόπτω, για τους τηλεθεατές που δεν παρακολουθούν το θέμα, να πω ότι ο κύριος Γενιδούνιας είναι ο πρόεδρος συνδικαλιστής, ο πρόεδρος των σιδηροδρομικών της Ελλάδος. Δηλαδή όχι ένα τυχαίο πρόσωπο, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις και είναι, ήταν ο ίδιος συνάδελφος με τους μηχανοδηγούς αυτών των δύο μοιραίων αμαξοστοιχειών. Το λέω για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί μιλάμε ακριβώς. Ναι. Σωστά. Ένα χρόνο μετά αποκαλύπτεται ότι οι συνομιλίες αυτές δεν ήταν όπως παρουσιάστηκαν οι αυθεντικές. Γιατί βγήκαν όμως την επόμενη μέρα, βγήκανε για να μπορέσει ο κύριος Πρωθυπουργός να δικαιολογήσει, να αποδείξει ότι πρόκειται μόνο και αποκλειστικά για ένα ανθρώπινο λάθος του σταθμάρχη. Και γιατί δεν ήταν οι αυθεντικές αυτές οι συνομιλίες, διότι απεδείχθη ότι ο ΟΣΕ τις κρατούσε παράνομα για 3 ημέρες τις συνομιλίες και μετά τις έστειλε στην αστυνομία και η αστυνομία τις έστειλε στα δικαστήρια στη Λάρισα στον ανακριτή. Άρα για 3 μέρες οι συνομιλίες κανείς δεν ξέρει πώς και πώς χρησιμοποιήθηκαν. Να πούμε λίγο στους τηλεθεατές ότι αυτές είναι οι συνομιλίες που καταγράφονται στο κύκλωμα του ΟΣΕ μεταξύ των μηχανοδηγών μεταξύ τους και των μηχανοδηγών με τους σταθμάρχες. Και ενώ έπρεπε να γίνει το φυσιολογικό και το νόμιμο εκείνο το βράδυ, πιο δηλαδή να πάει η αστυνομία και επιτόπου να κατασχέσει ό,τι υλικό υπήρχε και ηλεκτρονικό και έντυπο, εν τούτης οι συνομιλίες αυτές παρέμειναν στον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ ήταν ο νούμερο ένα ύποπτος οργανισμός για το έγκλημα και μετά από 3 μέρες έστειλαν τις συνομιλίες στην αστυνομία και η αστυνομία στα δικαστήρια στη Λάρισα. Και ρωτώ, ο σκληρός δίσκος ουδέποτε είχε κατασχεθεί. Και από πού προκύπτει αυτό? Προκύπτει από την ίδια την απάντηση του ΟΣΕ. Συνεπώς κανείς μας, και έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημα πώς έχει διαμορφωθεί τώρα η κατάσταση, κανείς μας δεν είχε, και βάζω και τον εαυτό μου, δεν είχε φανταστεί ότι θα γίνει μια τόσο οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών. Ότι φταίει ο σταθμάρχης, φταίει. Δεν είναι όμως ο μοναδικός κρίκος. Σε αυτό το έγκλημα συνετέλεσαν πολλοί λόγοι, από το σταθμάρχη μέχρι και τον υπουργό, ξεκάθαρα. Υπάρχει όμως και ένα συγκλονιστικό δεδομένο, κύριε Βουλευτά. Από τα ξημερώματα, δηλαδή λίγες ώρες μετά το φοβερό αυτό δυστύχημα, ένας μηχανισμός ο οποίος στείνεται στο ποδάρι ή με έναν περίεργο τρόπο, αρχίζει να μαζεύει τα χώματα γύρω από τα τρένα, να κάνει αυτό που λέμε μεταφορά εκείνων των υλικών τα οποία είναι πιστήρια για όποιον θέλει να ερευνήσει την υπόθεση και μάλιστα μια εταιρεία η οποία δεν έχει καν συσταθεί. Συναισθήθη από ό,τι διάβασα, αργότερα πήρε νομική μορφή, είναι η αδερφή πικραμένη. Μεταφέρει αυτά τα χώματα σε ένα ιδιόχτο οικόπεδο. Σε αυτό το ιδιόχτο οικόπεδο φαίνεται ότι ανάμεσα στα χώματα ήταν και τμήματα των σωρών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και από ό,τι λένε οι εμπειρογνώμονες με ένα βίαιο τρόπο. Και όλη αυτή η εικόνα συνθέτει μια σπουδή ενός συστήματος εξουσίας το οποίο σαν να μην θέλει να ερευνηθεί η πραγματική αιτία που είχαμε όχι μόνο τη σύγκρουση αλλά την ανάφλεξη και την ανατίναξη αυτό το πράγμα που όλους μας μας έχει κάνει να μείνουμε έκθαμποι και φοβισμένοι. Το ασπάζεστε σε αυτή τη λογική εσείς ή όχι? Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι όλοι έχουμε δει και βλέπουμε και στα στιγμιότυπα
ότι έγινε μια έκρηξη. Τεράστια. Η έκρηξη αυτή δεν δικαιολογείται από τα λάδια της μηχανής, πρώτον. Δεύτερον, όταν κάποιους μήνες μετά το έγκλημα οι συγγενείς άρχισαν να μιλούν για μπάζωμα και για λύωση του χώρου του εγκλήματος, η κυβέρνηση κατηγόρησε ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας και ότι είναι fake news και ότι είναι τοξικότητες, και εμάς βέβαια κατηγορούσε, οι οποίοι υποστηρίζαμε κάτι τέτοιο και εμείς. Προσέξτε, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Μετά από ένα αεροπορικό ή σιδηροδρομικό δυστύχημα δεν πειράζει κανείς τίποτα. Κανείς. Και δεν πειράζει κανείς τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο της ανάκρισης. Και δεν μετακινείται τίποτα. Μια απλή σύγκρουση γίνεται στο δρόμο. Μια μοτοσικλέτα με ένα αυτοκίνητο και η τροχέα, να θυμίσω στους τηλεθεατές, περιφρουρεί για μια ώρα, για δύο, το χώρο για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Φανταστείτε σε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα. Εδώ όμως, κύριε Βουλευτά, και εσείς το αντιλαμβάνεστε στην νομική του διάσταση, εγώ θα πω και την πολιτιακή, η διοίκηση του ΤΕΣ, την πυροσβεστική αστυνομία, έχουν, οι εισαγγελικές αρχές έχουν εντεταλμένο και ξεκάθαρο, αυτοτελή και αυτόνομο από την όποια βούληση του οποιοδήποτε κυβερνητικού παράγοντα θέση και ρόλο. Και εδώ φαίνεται, διάβασα τις καταγγελίες Μαρίας Καριστιανού και συγγενών των θυμάτων, ότι ακόμη και ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας που κάνει μια δυσέλιδη αναφορά, στην πραγματικότητα εγκολπώνεται ένα κείμενο εμπειρογνωμόνων οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου με την έκρηξη και με το αίτιο της έκρηξης. Σωστά. Ακούστε, πριν ένα μήνα ο κύριος Φλωρίδης, ο ανεκδίκητος αυτός υπουργός δικαιοσύνης, είπε επί λέξη: όσοι ασχολούνται με το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Πριν 6 ημέρες, την προηγούμενη Τετάρτη, η αρμόδια της Αγγελέας Εφετών Λάρισας, το μοναδικό όργανο θεσμικά και αρμόδιο όργανο, είπε ξεκάθαρα ότι είχαμε αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Ναι, ναι. Και εντός 20 ημερών έχει δώσει εντολή, τώρα πριν 6 ημέρες, να διερευνηθεί ποιος έδωσε εντολή να γίνει αυτό το μπάζωμα, για ποιο λόγο έγινε, για ποιο λόγο μεταφέρθηκαν χώματα, 30 φορτηγά χώμα, σε ιδιωτικό οικόπεδο. Η δικαιολογία της κυβέρνησης, ακούστε, για να λέει μια παροιμία, αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αλλά περισσότερο αγαπάει τον νοικοκύρη. Όταν το λέγαμε αυτό στην εξεταστική, μας έλεγαν ότι έπρεπε να τσιμεντώσουμε το χώρο προκειμένου οι γερανοί, επειδή είχε λάσπες, να στεριώσουν για να ανασύρουν νεκρούς ή ακόμα και ζωντανούς. Τότε για ποιο λόγο, κύριοι, πριν το τσιμέντωμα μαζέψατε 30 φορτηγά χώμα, τι σας πείραζε το χώμα να το αφαιρέσετε από όλη την περιοχή και κατόπιν να τσιμεντώσετε το χώρο? Άκουσα ένα, κύριε Βουλευτά, συγγνώμη για τη διακοπή, στο σημείο αυτό άκουσα έναν από τους εμπειρογνώμονες που έχουν ως συνεργάτη οι γονείς των παιδιών αυτού του φοβερού συγκλονιστικού δυστυχήματος, να λέει ότι τίποτα δεν εμπόδιζε τα σωστικά συνεργεία να τσιμεντώσουν το σημείο χωρίς να κάνουν αποκομιδή των χωμάτων. Έτσι θα είχαμε τη δυνατότητα, επειδή το ξυλόγιο για το οποίο γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, που είναι η θα το διαλυθώ, το
το τσιμέντο να κρατήσει την υγρασία του χώματος και επομένως τα ίχνη της ύπαρξης αυτού του έφλεκτου και επικίνδυνου υλικού. Εσείς μάλιστα έχετε καταθέσει και μία ερώτηση στην αρμόδια πολιτική ηγεσία να σας πούν ποιος είναι αυτός ο οποίος είχε αγοράσει από μία δημοπρασία μια μεγάλη ικανή ποσότητα ξυλολίου. Βεβαίως, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε συνεχόμενες κατασχέσεις χημικών διαλυτών, ξυλόλιο, τουλόλιο, μεθανόλι, χημικούς διαλύτες στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Τεράστιες ποσότητες. Οι τελευταίες ποσότητες που κατασχέθηκαν ήταν 20 μέρες πριν το έγκλημα. Αρχάς Φεβρουαρίου 2023, 25 τόνοι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε παράνομη εισαγωγή αυτών των διαλυτών από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Αυτά έρχονταν από Βουλγαρία με σκοπό την Ελλάδα, τη χώρα μας. Τα οποία χρησιμοποιούνται, οι διαλύτες αυτοί χρησιμοποιούνται για την όθευση των υγρών καυσίμων. Σωστά, σωστά, ναι. Επομένως, δηλαδή, αυτή η μεγάλη ιστορία που βγαίνουν οι Μπερζινοπόλες με το πανελλήνιο οργανό τους και λένε ότι στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές στο παράνομο εμπόριο πετρελοειδών. Μπορεί, κύριε Βουλευτά, όλη αυτή η ιστορία να συνδέεται με αυτό το κύκλωμα, με αυτή την φοβερή και συγκλονιστική υπόθεση? Υποψίες, να σας πω, ενδείξεις, αποδείξεις δεν ξέρω, φαντάζομαι, ελπίζω η δικαιοσύνη να μας δώσει μια απάντηση. Στο παρόν είναι αρμόδια η δικαιοσύνη. Εμείς ως βουλευτές είμαστε υποχρεωμένοι να το ψάξουμε και να αναζητήσουμε την αλήθεια. Πράγματι υπάρχουν ενδείξεις ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία είχε, κουβαλούσε ξυλόλιο. Την ακριβή ποσότητα όμως... Παρανόμως όμως. Παρανόμως. Εξού και η μεγάλη έκρηξη σαν μανιτάρι που σχηματίστηκε, κλάσματα του δευτερολέπτου με τη σύγκρουση, η οποία έκρηξη δεν δικαιολογείται, το λένε οι μηχανολόγοι, η μηχανική, η χημική μηχανική, δεν δικαιολογείται από τα λάδια της μηχανής. Γι' αυτό και οι συγγενείς φωνάζουν και λένε θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια, διότι από την έκρηξη κάηκαν 28 με 30. Ναι. Λέει ο κ. Κοργοτσάκης, ο εμπειρογνώμονας, ότι... Α, βλέπετε αυτό το μανιτάρι. Αυτό το μανιτάρι. Αυτή η έκρηξη δεν δικαιολογείται από τα λάδια της μηχανής. Λέει ο κ. Κοργοτσάκης ότι κάηκαν ζωντανά κάποια από τα θύματα αυτής της έκρηξης. Βεβαίως, έτσι, αυτό λέει ο κ. Κοκοτσάκης, ο οποίος είναι ο πραγματογνώμονας των οικογενειών, ότι 28 κάηκαν και από τη φωτιά και όχι από τη σύγκρουση. Καταλαβαίνετε ότι η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει στην έρευνα και η κυβέρνηση όχι απλά δεν βοηθάει στην έρευνα, κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει. Αντί η κυβέρνηση να συμμεριστεί την άποψη της δικαιοσύνης, που η δικαιοσύνη επίσημα σήμερα που μιλάμε, επισήμως η εισαγγελέας θεωρεί ότι έγινε αλλίωση, ότι έγινε μπάζωμα. Ναι, αλλά έπρεπε να υπάρξει, συγγνώμη για την έκφραση, και ως νομικός το καταλαβαίνετε καλύτερα τον καθένα, το κράξιμο της αρκούδας από την πλευρά πολλών μέσων ενημέρωσης, από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, αυτών των φοβερών μορφών που βλέπουμε μέρα με τη μέρα με πολύ αξιοπρέπεια να περιγράφουν τη συντριβή και την οδύνη της απώλειας των παιδιών τους, για να ανακοινώσει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι ναι, πάμε σε αυτούς τους ελέγχους, τους εξενοχιστικούς. Διότι, κυρία Αδηλίνη, στο πρες, στο φόρουμ των Δελφών, με τη συνάδελφό μου την κυρία Μαύρου, όλα καλά, όλα ωραία. Αλλά η μηνυτήρια αναφορά κατά του κυρίου Τριαντόπουλου, της κυρίας Ράπτη και άλλων, είχε κατεθεί μήνες πριν. Βεβαίως. Και η εισαγγελέας που την έβαλε παράνομα, την έβαλε στο αρχείο. Ναι. Τον αθώωσε
χωρίς καν να δει βασικά πράγματα και χωρίς να δει ότι ήταν υπουργός και όφιλε να στείλει τη δικογραφία στη Βουλή γι' αυτό και ασκείται εις βάρος της πειθαρχική διαδικασία. Δίωξη. Ακούστε, αυτή η υπόθεση πρέπει να φτάσει ως το τέλος. Διότι εάν δεν πέσει φως, το σινιάλο, το σήμα που θα σταλεί στην κοινωνία θα είναι ότι κάποιοι δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κάποιοι είναι υπεράνω του νόμου. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, γι' αυτό και την κατηγορούμε ότι δεν διευκολύνει τις έρευνες. Όπως είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας είπε ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση να βάζει εμπόδια στην έρευνα εις βάρος πολιτικών προσώπων για την υπόθεση των Ντεμπών. Πήρατε απάντηση, κύριε Βουλευτά, για το ξυλόλιο. Πήραμε απάντηση ότι το έχει πάρει μια εταιρεία τα στοιχεία της οποίας δεν μπορούσε να τα γνωστοποιήσει ο Υπουργός λόγω προσωπικών δεδομένων. Η οποία εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των καυσίμων. Νομίζω ότι η δικαστική έρευνα θα αποδείξει ποιος ή ποιοι τα έχουν πάρει, γιατί το αίτημα από τη δικαιοσύνη υπερτερεί σε σχέση με τον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα. Τώρα εσείς καταθέσατε ως κόμμα, εννοώ, πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Θα καταθέσουμε όταν έρθει η δικογραφία. Ναι. Όταν θα έρθει η δικογραφία για τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπολείπους. Ναι, για τον κύριο Τριαντόπουλο. Μετά το Πάσχα. Είναι αλήθεια τώρα, εσείς κατάγεστε από εκεί, από την περιοχή. Είναι αλήθεια ότι σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Τριαντόπουλος, πρέπει να σας πω ότι ήταν και πολύ αυστηρός όταν είχε έρθει μετά από αρκετές μέρες στην Κέρκυρα, όταν είχαμε το πλημμυρικό φαινόμενο Μπάλος και ενοχλούνταν τις ερωτήσεις της απουσίας της κυβέρνησης σε τεράστιες καταστροφές που έγιναν στην Κέρκυρα. Λέω λοιπόν, ο κύριος αυτός είπε πράγματι ότι είχε την ευθύνη, ανέλαβε και προχώρησε την εκτέλεση αυτού του έργου. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι ο εντολοδόχος προς τον κύριο Αγοραστό, τον πρώην Περιφερειάρχη. Βεβαίως. Ακούστε, ο κύριος Αγοραστός είπε και σε υπόμνημά του ότι ο ρόλος του ήταν υποστηρικτικός. Συνεπώς έπαιρνε εντολές από αλλού. Και υπάρχουν και δηλώσεις καταγεγραμμένες και μάλιστα υπάρχουν και στη δικογραφία και σε βίντεο και σε ραδιόφωνα της περιοχής ότι ήρθα ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της περιοχής. Για το έργο της αποκατάστασης, είπε επί λέξη. Τώρα, η αποκατάσταση προφανώς τον μπάζωμα. Η αποκατάσταση είναι αυτό το οποίο είπατε, ότι το λέει η εισαγγελέας της Άρισσας ως παράνομες ενέργειες και πράξεις που αλλίωσαν τη σκηνή του δυστυχήματος. Αυτό δεν είναι, κύριε Βουλευτά. Ακούστε, η εισαγγελέας της Άρισσας είναι το δεδομένο το οποίο δεν μπορεί πλέον η κυβέρνηση να μιλά για θεωρία συνωμοσίας. Επίσημα η εισαγγελέας εφετών Λάρισσας κάνει λόγο ότι εκείνο το βράδυ, την επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη, τις 2-3 ημέρες, έγινε αλλίωση των αποδεικτικών στοιχείων. Ξεκάθαρα. Απομένει να μάθουμε ποιος ακριβώς με ποιανού εντολή έγιναν όλα όσα έγιναν. Επομένως μιλάμε για μια ιστορία η οποία θα εξελιχθεί, αναμένεται δυναμικά το επόμενο διάστημα. Δηλαδή τώρα μπαίνουμε στα ζεστά, όπως λέει ο λαός μας. Βεβαίως, το νιώθετε αυτό με την εμπειρία σας ως νομικός, διότι συνομιλώ απόψε, όχι με έναν βουλευτή. Είστε ένας ποινικολόγος με μια διαδρομή πολύ σημαντική. Το αντιλαμβάνεστε το όλο ζήτημα στην ποινική και νομική του διάσταση. Υπό αυτή την έννοια η κουβέντα μας έχει μεγαλύτερη σημασία και αξία. Και ειλικρινά δεν σας κάλεσα να μιλήσουμε απόψε ως ένα κομματικό στέλεχος, αλλά ως έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεται την ουσία των δεδομένων αυτής της υπόθεσης, άλλωστε
παιδιά από συντοπίτες σας έχασαν τη ζωή τους εκείνο το βράδυ. Σωστά. Η κυρία Εισαγγελέα Εφετών έδωσε εντολή εντός 20 ημέρου να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Τα ερωτήματά της είναι εμπεριστατωμένα, απολύτως τεκμηριωμένα. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα σε όλους που ενεπλάκησαν, ακόμη και σε αυτούς τους χειριστές των μηχανημάτων, στον κύριο αγοραστό, στους υπαλλήλους της πολιτικής προστασίας, για ποιο λόγο οι πραγματογνώμονες, όπως είπατε, της πυροσβεστικής, δέχτηκαν να μεταφερθούν τα συντρίμμια σε άλλο χώρο, για ποιο λόγο το χώμα, 30 φορτικά χώμα, πάρθηκε εξ ολοκλήρου, σκάφτηκε η περιοχή, σκάφτηκε, να το πούμε έτσι απλά, σκάφτηκε η περιοχή και μεταφέρθηκε με φορτηγά το χώμα σε ιδιωτικό οικόπεδο, που εκεί βρέθηκαν οστά και απομένει να δούμε σε ποιον ανήκουν. 250 αντικείμενα άκουσα τους γονείς, όχι μόνο οστά, ταυτότητες, προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Και μια εταιρεία η οποία δεν είχε, δηλαδή ο συγκεκριμένος εργολάβος δεν είχε συστήσει ακόμη την εταιρεία του, η οποία αργότερα πήρε και την αμοιβή της για αυτό το έργο. Και βεβαίως, κύριε Βουλευτά, άκουγα τον κύριο Πλακιά, αυτό τον άνθρωπο ο οποίος έχασε τις δυο του κόρες και την ανιψιά του, να λέει ότι είχαν 700 χιλιάρικα να πληρώσουν για το έργο της αποχωμάτωσης, αλλά δεν, δεν είχαν 200 για την τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Ακριβώς. Η επισκευή της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, η οποία κάηκε τον Ιούλιο του 2019, κόστιζε maximum 200.000 ευρώ. Το χρονικό διάστημα της επισκευής ήταν 2-3 μήνες, maximum. Εάν υπήρχε τηλεδιοίκηση, αυτό ποιος το λέει, προσέξτε, η Επιτροπή Γεραπετρίτη, το δυστύχημα δεν θα είχε γίνει. Κύριε Βουλευτά, σας... προτίμησαν να δώσουν 700 χιλιάρικα για τον μπάζωμα, παρά 200 χιλιάρικα από τον Ιούλιο του 2019. Και θέλουν να μας πείσουν ότι ευθύνεται μόνο ο Σταθμάρχης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να ανταποκριθείτε απόψε στην πρόσκληση. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ελπίζω να δούμε εξελίξεις οι οποίες θα μας κάνουν να πιστέψουμε ότι το όνομα του Τερτσέτη δεν είναι μια σπουδαία παράδοση στη νομική επιστήμη της χώρας ή του Σαρτζετάκη, αλλά υπάρχουν πολύ σύγχρονοι νομικοί που υπηρετούν το δημόσιο σύστημα της απονομής δικαιοσύνης και οι οποίοι κάνουν τον πολίτη αυτής της χώρας, το φτωχό, το βιοπαλαιστή, να αισθάνεται ασφαλής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ. Εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα, και σε αυτή τη δεύτερη ενότητα, η οποία είναι συντομότερη, θα έχουμε δυνατότητα να δούμε ένα μεγάλης διάρκειας βίντεο, στο οποίο είναι η παρουσίαση από την Βρετανική Αρχή του Ιωνίου Πανεπιστημίου και τον καθηγητή Κώστα Λικέτσο των νέων πρωτοκόλων συνεργασίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου με το σπουδαίο αυτό Πανεπιστήμιο και Νοσοκομείο των ΗΠΑ. Τρία πρωτόκολλα συνεργασίας που έχουν να κάνουν με την συνδράση πάνω στα ζητήματα της κωδικοποίησης των δεδομένων που αφορούν τη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη του Ιωνίου Πανεπιστήμιου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Διεθνείς συνεργασίες που καθιστούν το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κέρκυρας σε μια θέση, θα λέει κανείς, πολύ σημαντική σε αυτό που ονομάζουμε έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ως συνέχεια πρέπει να το δούμε. Της χθεσινής συζήτησης που κάναμε εδώ στο στούντιο του Start με τον κύριο Παναγιώτη Βλάμο, τον καθηγητή και πρόεδρο του σχετικού εργαστηρίου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τον καθηγητή Κώστα Λικέτσο, ομογενή που διδάσκει και ψυχίατρο διακεκριμένο που διδάσκει το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς.
Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιείται εδώ στον χώρο της Ιωνίου Ακαδημίας εν ώψη της απογευματινής διοργάνωσης του έργου ταξιδιού Ελπίδα, Journey of Hope, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο μας, τον Τζον Χόπκινς και την ελληνική πρωτοβουλία Ελλάδα στην Αλισχάιμ. Ήταν τον Νοέμβρη του 2022, όταν στο πλαίσιο του Faro Summit της διοργάνωσης που είχε οργανώσει το Υπουργείο Παιδείας για τη διασύνδεση ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τους συναδέλφους από το Johns Hopkins και να παρουσιάσουμε μαζί τους ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα Τμήμα Πληροφορικής και Εργαστήριο Βιοπληροφορικής για Ανθρώπινες Ηλεκτροφυσιολογίας τη συνεργασία που υπάρχει στον τομέα της αντιμετώπισης νευροεπιπολιστικών ασθενειών με εξειδίκευση στην Άνοια και την Αλτσχάιμερ. Σήμερα λοιπόν, εδώ στη Γέφυρα, θα γίνει το έργο κατά σειρά ταξίδι Ελπίδας σε μια προσπάθεια που γίνεται από την επιστημονική κοινότητα και τη συνεργασία αυτή να αντιμετωπιστεί η διαφαινόμενη πανδημία άνοιας που θα χτυπήσει τη χώρα τα επόμενα χρόνια λόγω της γύρανσης του πληθυσμού. Μαζί μας σήμερα, ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι ιδιαίτερη χαρά, πέρα από το Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και συνάδελφο του καθηγητή Παναγιώτη Βλάμου, να έχουμε και τον καθηγητή Κωνσταντίνο Κλιγκέτσο, καθώς επίσης και την Βασιλική Πατεράκη του Τζόνς Χόπκινς, το Πανεπιστήμιο, βασική συνεργάτη του Πανεπιστημίου και θεμελιωτές αυτής της προσπάθειας, θα έλεγε κανείς, που καταβάλει το ίδρυμά μας. Θα μας πούν μερικά πράγματα για το ταξίδι Ελπίδας και περιλαμβάνει και ταυτόχρονα θα μας αναπτύξουν πολύ συνοπτικά, κάτι το οποίο θα γίνει το απόγευμα αναλυτικά, τα μελλοντικά σχέδια μιας εξαιρετικής συνεργασίας η οποία μόνο καλά έχει να προδώσει στην χώρα και στην τοπική κοινωνία της περιφέρειας Ιωνίας. Και εγώ με τη σειρά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους και φίλους από το Johns Hopkins, τον καθηγητή Λικέτσο και την καθηγήτρια Μαχαιράκη που μας τιμούν διαζώσεις με την παρουσία τους. Κατευθείαν με το που ήρθαμε από Αμερική ήρθαμε στην Κέρκυρα. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η ευρύτερη κοινωνία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και ειδικά της Κέρκυρας να γνωρίσει από κοντά με ανοιχτό τρόπο τις προσπάθειες που γίνονται παγκόσμια σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε το 7ο ταξίδι Ελπίδας. Ένα θεσμό που ουσιαστικά υιοθετήθηκε από την Αμερική και το έχουν φέρει στην Ελλάδα μέσα από την πρωτοβουλία καθοδήγηση του καθηγητή Λικέτσου. Και θα απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα, θα ευαισθητοποιήσει τον κόσμο που ασχολείται γύρω από την άνοια και ταλαιπωρείται κιόλας με την νόσο. Ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνουμε και ακόμα τρεις νέες υποδομές συνεργασίας, δηλαδή ιδρύεται μονάδα ιατρικής ακριβίας για την νόσο Αλτσχάιμερ στο Ινστιτούτο Ψηφιακής Βιοιατρικής του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Τρεις νέες υποδομές, η πρώτη που θα τις αναπτύξουμε μαζί με την καθηγήτρια Μαχαιράκη και τον καθηγητή Λικέτσο και το απόγευμα. Η μία υποδομή είναι πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε μεγάλα δεδομένα, κλινικά δεδομένα με αλγορίθμους ειδικούς με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Και δύο νέες υποδομές, οι οποίες είναι πρωτοποριακές για την Ελλάδα συνολικά. Η μία είναι το να πάμε σε επίπεδο μοριακής διαγνωστικής του ρίσκου ανάπτυξης άνοιας μέσα από αιματολογικούς βιοδείκτες. Μία υποδομή που θα φτιαχτεί για πρώτη φορά στην χώρα μας στο Ιωνικό Πανεπιστήμιο, με το State of the Art να έρχεται κατευθείαν από Αμερική. Και μία άλλη τρίτη υποδομή, πολύ σημαντική, που είναι κλινική αξιολόγηση μαγνητικής τοποτομογραφίας εγκεφάλου, πάλι με αλγόριθμους και ουσιαστικά ανάπτυξη λογισμικού που γίνεται από το Johns Hopkins και επεξεργάζεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής Καθόλου και Μικροφυσιολογίας. Η εκδήλωση που θα γίνει αργότερα σήμερα ονομάζεται Ταξίδι Ελπίδας, γιατί θέλουμε όλος ο κόσμος που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα γύρω από την άνοια, είτε επειδή είναι φροντιστής, είτε επειδή πάσχει από άνοια, να ξέρει
ότι τώρα υπάρχει ελπίδα και ότι μπορούν πολλά να γίνουν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της άνοιας. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι περίπου 500.000 άνθρωποι ζουν είτε με άνοια είτε με συναφή διαταραχή. Ένας αριθμός που θα ξεπεράσει το 2035 τις 650.000. Επειδή κάθε άτομο με άνοια έχει ένα με δύο φροντιστές, αυτό σημαίνει ότι στην καθημερινότητα τη σημερινή 1 εκατομμύριο περίπου συμπολίτες μας ζουν γύρω από την άνοια. Είτε επειδή πάσχουν, είτε επειδή φροντίζουν κάποιον. Εμείς λοιπόν με το ταξίδι Ελπίδας θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό γύρω αυτό το θέμα, ότι η άνοια είναι ένα χρόνιο πρόβλημα για το οποίο υπάρχει ήδη αντιμετώπιση, ήδη υπάρχουν πολύ καλύτερες διαγνωστικές μέθοδοι και αρχίζουμε να έχουμε φάρμακα τα οποία είναι όλο και πιο αποτελεσματικά και οι διαγνωστικές μέθοδοι και τα καινούργια φάρμακα θα έρθουν σιγά σιγά στην Ελλάδα. Όσον αφορά τη συνεργασία μας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αυτό που ανακοινώνουμε σήμερα είναι ότι θα δημιουργήσουμε μεθοδολογικές δομές που θα βασιστούν στο Ιόνιο, αλλά στο μέλλον θα βοηθάνε όλη τη χώρα. Και οι δομές θα βοηθάνε και τη διάγνωση, είτε τη διάγνωση μέσω απεικόνησης μαγνητικής, είτε μέσω εξετάσεων αίματος, δηλαδή μια βιοψία αίματος που μας λέει για το τι γίνεται στον εγκέφαλο, και επίσης με την ανάλυση εκατοντάδων χιλιάδων ιατρικών αρχείων στο Johns Hopkins και από αλλού, που θα αρχίσουν σιγά σιγά να μας ξεκαθαρίζουν τις διάφορες μορφές της άνοιας, ούτως ώστε να γίνουμε όλο και πιο αποτελεσματικοί για την αντιμετώπιση τη φαρμακευτική στο μέλλον με τα καινούργια φάρμακα που σιγά σιγά θα έρθουν. Η συνεργασία με το Johns Hopkins έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια και έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο, έχει χωρίσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ και χαιρόμαστε που κάνουμε σήμερα αυτή την σημαντική ανακοίνωση για ένα μοναδικό κέντρο, το πρώτο κέντρο αριστείας στην Αλτσχάιμερ, στην νόσο Αλτσχάιμερ, και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουμε πραγματικά τον κόσμο που και νοσεί, αλλά και τον κόσμο που φροντίζει τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Οι διαδικασίες αντιμετώπισης που έχουν αναπτυχθεί από εμάς και από άλλους για τα τελευταία 10 χρόνια δεν είναι χρονοπόρες. Το πρώτο στάδιο είναι να έρθει ο ασθενής για να γίνει διάγνωση. Ακόμα φοβάμαι πως στην Ελλάδα ο κόσμος ζει στα σπίτια κρυφά, αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και δεν έρχεται για να γίνει διάγνωση, ίσως γιατί δεν έχει ελπίδα. Άρα το πρώτο στάδιο είναι να έχουμε ελπίδα, να γίνει διάγνωση. Δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα η διαγνωστική διαδικασία. Μετά γίνεται κάτι που λέγεται εξέταση αναγκών, αξιολόγηση τι ανάγκες έχει αυτό το άτομο, τι ανάγκες έχει ο φροντιστής ή οι φροντιστές, και μετά δημιουργείται σχέδιο θεραπείας γύρω από αυτές τις ανάγκες. Όλη αυτή η διαδικασία παίρνει μερικές ώρες, αλλά βάζει θεμέλια για μια πολύχρονη αντιμετώπιση μιας αρρώστιας που κατά μέσο όρο ο άνθρωπος ζει με αυτήν 10 χρόνια. Γι' αυτό θέλουμε στην αρχή να γίνει σωστή διάγνωση, θεμελίωση αναγκών και παρακολούθηση με κατάλληλες παρεμβάσεις. Αυτό που αλλάζει τώρα, που άλλαξε πέρσι στην Αμερική για την νόσο Αλτσχάιμερ, ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία έχουν βγει στην αγορά. Στην Αμερική, λέμε, έχει ενεγκριθεί από το FDA, από τον Οργανισμό Φαρμάκων. Αυτά τα φάρμακα μπαίνουν πολύ αποτελεσματικά μέσα στον εγκέφαλο, απορροφούν ορισμένες πρωτεΐνες που λέγονται αμυλοειδείς και έχουν και κάποια μικρή επίδραση στην πρόοδο της νόσου. Στο Hopkins είμαστε από τα πρώτα κέντρα που έχει αναπτύξει τη χρήση ενός φαρμάκου που έχει εγκριθεί. Θέλουμε να έρθει και στην Ελλάδα αυτή η ικανότητα. Αυτά τα φάρμακα και ακριβά είναι και κινδύνους έχουν, άρα δεν είναι για όλους, αλλά σίγουρα είναι για μερικούς. Και θέλουμε λοιπόν κάποια στιγμή στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια όντως να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και διαγνωστικά και θεραπευτικά για να δίνονται αυτά τα φάρμακα στους κατάλληλους ασθενείς που μπορεί να ωφεληθούν. Και αυτά τα φάρμακα δυστυχώς δεν θα είναι για ανθρώπους σε τελικά στάδια. Θα είναι για ανθρώπους σε πρώιμα στάδια που έχουν αναπτύξει στον εγκέφαλό τους μεγάλη συσπήρωση των συσσόρευση των αμυλωδών πρωτεϊνών. Για τεχνική χρήση λέμε ελαφριά Alzheimer, mild Alzheimer's disease.
Άνθρωποι που έχουν χρόνια αυτή την πάθηση, μάλλον δεν θα είναι δυστυχώς κατάλληλοι για τέχνες.